Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Τα μέτρα των 11,5 δις ευρώ θα παρουσιάσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στον επικεφαλής του Eurogroup Jean-Claude Juncker, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας το μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός, αφού υπογραμμίσει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για την υλοποίησή τους, θα ζητήσει τη στήριξη του κυρίου Juncker στις προσπάθειες της Αθήνας. Η συνάντηση του κύριου Σαμαρά με τον κύριο Juncker στο Μαξίμου είναι προγραμματισμένη για τις 5.30 το απόγευμα. Μέγιστη θεσμική απρέπεια και προσβολή της δημοκρατίας χαρακτήρισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης μιλώντας στο Sky το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Eurogroup δεν συμπεριέλαβε στις επαφές του στην Αθήνα συνάντηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. Με τίτλο «Η δραχμή θα ήταν για μας καταστροφή», η γερμανική εφημερίδα Bild δημοσιεύει σήμερα συνέντευξη του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός εν ώψη της συνάντησής του την Παρασκευή με την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο δηλώνει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις, τονίζει ότι η Ελλάδα δεν ζητεί πλέον χρήματα και προειδοποιεί για τους κινδύνους που απειλούν τις χώρες της Ευρωζώνης από μια ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας. Εναλλακτικές παρεμβάσεις εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για να εξασφαλιστεί η εκτέλεση του εφετινού προϋπολογισμού και να εξευρεθούν μέτρα συνολικού ύψους 13,5 δις ευρώ για την διετία 2013-2014 με πιθανό το ψαλίδισμα των ειδικών μισθολογίων. Υποσυζήτηση παραμένει και το ενδεχόμενο της πλήρους κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας σε υπαλλήλους αλλά και σε συνταξιούχους του δημοσίου. Όσον αφορά το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, εξετάζονται πλέον δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο προβλέπει ότι για όσους υπαχθούν στο νέου τύπου καθεστώς εφεδρείας, θα καταβάλλεται το 60% του βασικού μισθού για μία τριετία. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης περίοδου, οι υπάλληλοι θα αποχωρούν από το δημόσιο. Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί ένα καθεστώς προσυνταξιοδοτικής ορίμανσης, το οποίο θα προβλέπει την αποχώρηση από το δημόσιο όλων όσοι βρίσκονται πολύ κοντά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη με θέμα τη λήψη μέτρων κατά της μάστιγας του παρεμπορίου, που τίνει να προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με σοβαρές συνέπειες στην οικονομία και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Από τον Οκτώβριο και έως το τέλος του έτους, τουλάχιστον 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα πάρουν τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή του φόρου ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2010 και 2011, τα οποία θα είναι για πρώτη φορά ξεχωριστά ανασύζυγο. Από τον συγκεκριμένο φόρο το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να εισπράξει περί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα της Ζακύνθου δίνουν οι πυροσβέστες, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στα υπόλοιπα σημεία της χώρας όπου είχαν εκδηλωθεί πυρκαγιές. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, υψηλός είναι ο κίνδυνος στην κεντρική ηπειρωτική χώρα καθώς και στα νησιά του κεντρικού Αιγαίου. Εξωτερικές ειδήσεις. Δεκάδες πολίτες σκοτώθηκαν στην περιοχή Μαανταμίγιαν Αλ-Σαμ κοντά στη Δαμασκό στη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Συριακού στρατού, ο οποίος προχώρησε και σε ομαδικές εκτελέσεις, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Ζαν Μαρκ Ερό δήλωσε σήμερα ότι επιθυμεί να έρθει η στιγμή για την αποχώρηση του Σύρου Προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ από την εξουσία. Ανέβηκαν και πάλι οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Ρουμανία λίγες ώρες μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας να κηρύξει άκυρο το δημοψήφισμα για την αποπομπή του Τράιαν Μπασέσκου, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για την επιστροφή του στην εξουσία. Αθλητική επικαιρότητα. Απευθείας από την ΕΤ θα μεταδοθεί ο αγώνας της Μάλαγα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα διεξαχθεί απόψε στις 10 παρατέταρτο για την φάση των play-off του Champions League. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός επικρατεί με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική μέχρι ισχυρή και η θερμοκρασία σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο. Έθριο καιρό και θερμοκρασία στους 36 βαθμούς έχουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ήταν οι ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.